Έχω να κάνω τέσσερις ερωτήσεις, χωρίς να κάνω σχόλια. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Κύριε Χατζηδάκη, γιατί δεν προσλαμβάνετε τους απολυμμένους, αυτούς που διώξατε, που διώχτηκαν. Όχι διώχτηκαν, διώχτηκαν, απολύθηκαν. Και που ξέρουν τη δουλειά, αντί να πάτε σε ιδιωτικοποίηση, γιατί τέτοια είναι. Ένα ερώτημα. Δεύτερο. Λέτε ότι κάνετε υποχρεωτική την προσωρινή σύνταξη. Μπορείτε να μας πείτε για ποια ποσά συζητάμε, τι θα παίρνει ο συνταξιούχος. Να μας τα πείτε. Αριθμητικά, 360 ευρώ. Εσείς ζείτε με 360 ευρώ. Δεν ζείτε. Οι συντάξεις πόσο είναι. Ένα χιλιάρικο. Αν θα πάρουν 500, εσείς ζείτε με 500 ευρώ. Και με υποχρεώσεις και προς τα παιδιά και προς τα εγγόνια. Αυτή την ερώτηση απαντήστε. Πάμε παρακάτω. Λέτε ότι είναι προσωρινή παρέμβαση. Τώρα θέλουμε να το λύσουμε. Και από πού βγαίνει αυτό ότι θα είναι μόνιμο. Λέει πουθενά η τροπολογία νομοσχέδιο, γιατί αυτό που γίνεται παρεπιπτόντως, και μιλάω για την κυβέρνηση, είναι δύο νομοσχέδια. Έχει κατεβάσει τρία σήμερα. Ξεχωριστά, με τροπολογίες. Πόσο, έξι. Έξι. Ακόμα περισσότερα. Και μας λέτε μετά για καλή νομοθέτηση και θα σταματήσουμε και τέτοια. Λέω ανεξάρτητα από αυτό, στο ερώτημα. Λέει πουθενά το νομοσχέδιο ότι θα καταργηθεί μετά από πόσο καιρό. Ή ανοίγει ο δρόμος για ιδιωτικοποίηση. Και τέλος, μια ερώτηση. Καλά, όταν υποσχόσασταν συντάξεις σε τρεις μήνες, δεν ξέρατε. Μας δουλεύετε τώρα. Τι λέγατε, δεν ξέρετε ποια είναι η κατάσταση. Εσείς όταν με το προεκλογικό σας πρόγραμμα λέγατε ότι σε τρεις μήνες θα βγουν όλες οι συντάξεις με τα συστήματα και με το ένα και με το άλλο. Και ακόμα δεν έχετε πάρει κομπιούτερ. Αυτά δεν τα ξέρετε. Γιατί έρχεστε τώρα και μας λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα των συντάξεων και σε τελευταία ανάλυση και άλλη μια ερώτηση. Εδώ ζούμε. Ο έχων πληρώνει. Πληρώνει μεγάλα γραφεία. Αυτά τα πιστοποιητικά που λέτε και οι πιστοποιημένοι κλπ. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και δικηγόροι απλοί που να δίνουν μάχη κλπ. Και που δεν θα έχουν και μεγάλη τύχη. Θα ξεπαταθούν στη δουλειά και άντε να πάρουν μερικές συντάξεις. Αλλά εδώ μιλάμε για τις γιγαντιές, τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και τι νομίζετε δηλαδή ότι θα συντομεύσουν και θα βγάλουν συντάξεις. Και δεν κατηγορώ κανέναν. Έτσι είναι η αγορά σας. Με αυτά που θα τους δώσει ο ΕΦΚΑ. Ποιον δουλεύετε. Θα πληρώσει από την τσέπη του ο συνταξιούχος για να μπορέσει να πάρει γρήγορα τη συνταξή του. Δεν τα ξέρετε αυτά. Μόνο άλλα ξέρετε να λέτε.